Σαν σήμερα, ξανά. Σαν σήμερα γεννήθηκα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Εντάξει, πολύ χρόνο να σε χαιρόμαστε. Να έχεις υγεία και να είσαι ευτυχισμένος και να είμαστε όλοι μαζί καλά. Η καλύτερη ευχή, όχι κι άλλες δεν είναι, δεν ξέρω, μην μπλέξω κιόλας. Όλες καλές, ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσημα. Οι ευχές είναι όλες ευπρόσδεκτες, παιδιά. Ακριβώς. Εδώ είμαστε σε μία, σας την είχα πει από τη Δευτέρα, είναι μια περίεργη μέρα η σημερινή. Συγγνώμη, Τεοκλή, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο ότι αφορά εσένα αυτό. Κατάλαβες, είναι γενικώς, έχει κάτι τη ημέρα. Εντάξει, γενικότερα υπάρχουν έχει θέματα δυσκολία, πολλά. Έχει μια δυσκολία, υπάρχουν διάφορα θέματα και στην επικαιρότητα κτλ. Τα οποία μας στεναχωρούν. Έχουμε μία όψη ανάμεσα στον Ερμή και τον Κρόνο. Τα βασικά της ημέρας είναι ότι έχει απρόπτα, έχει δηλαδή αυτό που λέμε μια ξαφνική είδηση που μπορεί να μας αναστατώσει ή μια πληροφορία που μπορεί να πάρουμε και να φέρει τα πράγματα, να φέρει τα πάνω κάτω. Ένα κομμάτι είναι αυτό με την έννοια του απρόπτου και το άλλο κομμάτι είναι το τετράγωνο που κάνει ο Ερμής με τον Κρόνο. Ο Ερμής ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ο πλανήτης που συμβολίζει στην αστρολογία οτιδήποτε αφορά την επικοινωνία, τις πληροφορίες, οτιδήποτε έχει να κάνει με τις μετακινήσεις. Και το τετράγωνο από τον Κρόνο είναι περιοριστικό. Πάντα δείχνει δηλαδή κάτι το οποίο ενδεχομένως μια πληροφορία που ακούμε, μαθαίνουμε κάτι το οποίο μας ζορίζει λίγο περισσότερο, μπορεί να είναι ένα εμπόδιο στο να επιτύχουμε κάτι που το είχαμε στο μυαλό μας σήμερα ή ένα εμπόδιο στο δρόμο, στις μετακινήσεις μας. Γενικά, είμαστε όλοι πιο υπομονετικοί. Ο Κρόνος ούτως ή άλλως η λέξη κλειδί για να μπορέσει κάποιος να ξεπερνά τις δυσκολίες ή τα εμπόδια είναι η υπομονή, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Υπομονή και πειθαρχία βασικά, αυτά τα δύο αγαπά ο Κρόνος. Οπότε ας πάμε με τα νερά του, ας είμαστε λίγο πιο υπομονετικοί και όχι βιαστικοί για να βγει η μέρα όπως πρέπει. Πάμε να δούμε, η Σελήνη να πω ότι εξακολουθεί να είναι στο ζώδιο του Ταύρου και πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά τι πρέπει να προσέξει παραπάνω με την όψη που έχουμε, που είναι η κυρίαρχη όψη. Επηρεάζει πιο πολύ το πρώτο δεκαήμερο των μεταβλητών ζωδίων, διδύμων, παρθένου, τοξότη και ιχθύων. Όσοι έχετε γενέθλια, στο πρώτο δεκαήμερο, λίγο πιο προσεκτικά σήμερα.